Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο θέμα μας, στην δολοφονία του Αγρινίου. Ο Θεοδόσης Πάνου έρχεται μαζί μας, γιατί εδώ εξελίσσεται ένα θρίλερ τα τελευταία λεπτά και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Ήρθε αρχικώς η πληροφορία, να πούμε στους τηλεθεατές μας που τώρα άνοιξαν τις τηλεοράσεις τους, ότι ο 30χρονος που δολοφόνησε τη Δώρα συνελήφθη. Μετά ακούσαμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ταμπουρωμένος με ένα όπλο και η αστυνομία διαπραγματεύεται μαζί του. Πού βρισκόμαστε τώρα? Πάμε στο τώρα. Τώρα βρίσκεται με χειροπέδες στα χέρια. Μάλιστα, συνελήφθη. Έχει συλληφθεί και αυτό σας το μεταφέρω και επίσημα. Δεν πρόκειται μόνο για πληροφορίες, αλλά για επίσημη παραδοχή της σύλληψης του συγκεκριμένου ανθρώπου. Οι εικόνες που βλέπουμε εδώ είναι έξω από το σπίτι. Καταλαβαίνω όταν ήταν εκεί και η αστυνομία προφανώς, όταν ήταν μέσα ο ίδιος. Υπήρχε επιτήρηση στο σπίτι και υπήρχε διακριτική επιτήρηση από τους αστυνομικούς της ασφάλειας του Αγρινίου και της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης. Κρυμμένη, να το πω έτσι απλά, στην καθομιλουμένη. Οι αστυνομικοί τον είδαν κάποια στιγμή με ένα σακίδιο να μπαίνει μέσα στο σπίτι. Δεν τον πρόλαβαν για να τον συλλάβουν εν μέση οδό. Πρόλαβε να μπει στο σπίτι. Άλλωστε ξέρει πολύ καλά τα κατατόπια. Και με το όπλο μαζί, Είχε όπλο μαζί του και δεν είχε μόνο όπλο. Είχε και μαχαίρι. Δηλαδή το είπε ότι η επιτήρηση και τον προσέχαν και τον κάνε. Είναι δυστυχώς. Όχι, πρόσεχαν το σπίτι ξέρω, να δεν δούνε. Δεν μπορεί να προσέχει η αστυνομία τον κάθε έναν. Προφανώς. Αλλά αυτά γίνονται μετά. Αφού δολοφόνησε. Πάει η γυναίκα. Μην το έλεγε ο παλιός μου καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Είπαμε, σε αυτό τον τόπο όλα μετά και τίποτε πριν. Λοιπόν, τον κάλεσαν να παραδοθεί. Πίστευαν ότι θα παραδοθεί. Αυτός ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι και πρέπει να σας πω ότι κλήθηκε στο σημείο όχι μόνο διαπραγματευσής, αλλά και οι συγγενείς του, όπως πολύ σωστά είπε πριν ο καλός μας συνάδελφος, ο Χρήστος ο Στρατουλάκος. Ακριβώς. Μαζί με τον διαπραγματευτή, την μητέρα του, αλλά και την αδερφή του, τον έψαν να παραδοθεί. Όταν μπήκαν μέσα οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και τον έπιασαν επάνω του, είχε ένα. Το όπλο της δολοφονίας, ένα πιστόλι δηλαδή, όχι κυνηγετικό, ένα πιστόλι, γιατί τα κυνηγετικά του τα είχαν αφαιρέσει και τώρα θα πρέπει να εξηγήσει. Το βρήκε το πιστόλι όμως, βγήκε στην αγορά, βγήκε στην πιάτσα και το πήρε. Το αγόρασε. Εσύ και εγώ, εάν θελήσουμε ένα πιστόλι, να το πω πιο απλά. Ο κύριος συνδικαλιστής που έχουμε εδώ καλεσμένος, που λέει ότι υπάρχει μια αγορά δευτερογενής. Δευτερογενή, βέβαια. Στην οποία δευτερογενή αγορά βρίσκεται. Το ζητούμενο όμως ποιο είναι, ότι εσύ και εγώ, αν θελήσουμε να βρούμε ένα όπλο τέτοιο, θα μπορέσουμε να το βρούμε. Τι γνωρίζουμε αυτή τη δευτερογενή σχέση? Δεν τη γνωρίζουμε αυτή τη δευτερογενή σχέση. Συγγνώμη, θέλω να μείνουμε σε κάτι άλλο που για μένα είναι πολύ σοβαρότερο. Αυτή η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε άλλες υποθέσεις που έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν. Πολλές. Εδώ η Δώρα πήγε στην αστυνομία, είπε ότι αυτός ο τύπος μου έχει επιτεθεί, κατέθεσε μήνυση, ερχόταν ένα δικαστήριο μεθαύριο και το ελληνικό κράτος δεν προστάτευσε τη Δώρα. Για μία ακόμη φορά. Ας μην τα λέμε γύρω-γύρω. Εγώ να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Να κάνω λίγο εγώ το συνήγορο του διαβόλου. Δεν πρέπει να το προσπερνάμε κατά την άποψή μου. Δεν το προσπερνάω καθόλου. Γιατί αυτή η γυναίκα έκανε όλα όσα ζητάμε από τις γυναίκες να κάνουν. Ακριβώς έτσι. Από εκεί και έπειτα. Από εκεί και έπειτα όμως τι γίνεται. Οι αστυνομικοί έκαναν ό,τι ορίζεται. Πήγαν στο σπίτι, κατέσχεσαν τις τρεις καραμπίνες που είχε 26 Σεπτεμβρίου στο δικαστήριο στο οποίο πήγε. Επέβαλαν ασφαλιστικά μέτρα. Λένε να μην πλησιάζεις στα τόσα μέτρα. Εγώ αυτό με τα τόσα μέτρα μην πλησιάζει. Δηλαδή θα έχω και ένα μέτρο απάνω μου να μετράω να δω την απόσταση που όχι, να πλησιάζω. Πλησίασε και τη σκότωσε επακριβώς. Τα ασφαλιστικά μέτρα δηλαδή δεν έκαναν τίποτα. Αλλά η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί να κλείσει έναν άνθρωπο στη φυλακή. Τον συλλαμβάνει, σχηματίζει δικογραφία και από εκεί και έπειτα ορίζεται από την δικαιοσύνη τι θα γίνει με τον άνθρωπο. Να το φτάσουμε όμως κάπου. Τι λέμε, ότι επιβάλλονται τα ασφαλιστικά μέτρα στη θεωρία. Στην πράξη μπορεί να μην επιβάλλεται κανένα ασφαλιστικό μέτρο. Στην πράξη, για να γίνουν όλα σωστά, θα πρέπει μέχρι να έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία και να πάρει απόφαση, θα πρέπει η Δώρα να κυκλοφορούσε με έναν αστυνομικό. Η δικαιοσύνη θα πει κρατήστε τον μέσα. Προφανώς. Αυτό εννοώ. Μπορεί να πάει η αστυνομία δεν μπορεί. Εκεί λέμε υπάρχει ένα κενό. Αυτό το κενό πρέπει να δούμε. Των ασφαλιστικών μέτρων, της δίκης. Πώς προστατεύεται το υποψήφιο θύμα. Δεν το ξέρω. Ας αποβαθούν οι νομομαθείς.